Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα ακόμα όπλο αερίου, το G39C της Wii. Παραλάβαμε πρόσφατα το νέο αεροβόλο μας, είναι όπως είπαμε το Wii G39, είναι η έκδοση C, η κοντόκανη έκδοση. Είναι κατασκευασμένο από πολυμερές πλαστικό όλο το σώμα, πράγμα το οποίο το κάνει πάρα πολύ ελαφρύ. Το βάρος του δεν ξεπερνάει τα 2,7 κιλά με τη γεμιστήρα. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά θετικά σχόλια από άλλα reviews αλλά και από το ίντερνετ ότι δεν παγώνει, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα που βρισκόμαστε εμείς. Αυτή τη στιγμή έξω έχουμε 0 βαθμούς, είναι μεσημέρι και θα το δοκιμάσουμε σε λίγο σε εξωτερικές συνθήκες για να δούμε πόσο καλά διατηρεί και την λειτουργία του αλλά και τα FPS του σε πάρα πολύ κρίσιμες συνθήκες. Λίγα λόγια για το σύστημα του κλίστρου. Πρόκειται για ένα open bolt σύστημα. Το κλίστρο αυτή τη στιγμή έχει με πλαστικό nozzle, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να μην παγώσει γρήγορα γιατί πέφτει η θερμοκρασία του πολύ πιο αργά σε σχέση με το μεταλλικό. Η όπλησή του είναι ήπια, δεν έχει μεταλλικό ιδιαίτερα ήχο. Όπως ακούτε, είναι πιο βαρύς ο ήχος, όχι μεταλλικός όπως είχαμε δει στο Wii Scar. Σε αυτό το μοντέλο έχουμε, όπως και σε όλα τα μοντέλα, έχουμε το σπαστό κοντάκι, το οποίο μας επιτρέπει στο να μπαίνουμε πιο εύκολα μέσα σε κτίρια. Το οποίο ανοίγει σπρώχνοντας απλώς και ξανά ανοίγοντας το κοντάκι. Έχει rail, το οποίο μπορούμε να προσθέσουμε packbox, red dots, ό,τι άλλο θέλουμε πάνω σε αυτό. Έχει rail δεξιά, αριστερά και από κάτω. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε προσθέσει τον γκρυπάκι της MacBook το κοτό. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε παρατηρήσει στην φλογοκρίπτη είναι ότι δεν μπορεί να μπει σε εργαστήρες, γιατί όπως βλέπετε η φλογοκρίπτη είναι μέσα στο χειροφυλακτήρα, οπότε ο εργαστήρας βρίσκει πάνω στο χειροφυλακτήρα. Πιθανότατα χρειάζεται μια προέκταση σε εργαστήρες οι οποίες βγαίνουν μαζί με φλογοκρύπτες. Από την άλλη πλευρά θα παρατηρήσουμε το αυτοκολλητάκι της Wii με τα στοιχεία και τον επιλογέα. Να πούμε ότι σε αυτό το όπλο τα πάντα είναι αφιδέξια, δηλαδή μπορεί να το χειριστούμε τόσο από το αριστερό χέρι όσο και από το δεξί χέρι. Ο επιλογέας είναι αμφιδέξιος, όπως βλέπετε έχει ασφάλεια η οποία ενεργοποιείται μόνο αν είναι οπλισμένο το όπλο μας, ενώ υπάρχει η βολή καταβολή και η ρηπή, όπως επίσης και από την άλλη πλευρά. Κάτω από στην περιοχή της σκανδάλης θα βρούμε τον αναστολέα του κλίστρου. Η σκανδάλη είναι η διαδρομή της μικρή, όπως βλέπετε είναι μικρή και ακριβής. Η γεμιστήρα ξεκουμπώνει από το διακόπτη που υπάρχει στην πίσω πλευρά της γεμιστήρας και μέσα στο χώρο της θαλάμης. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όπλο. Όπως είπαμε, ρίξαμε έξω, θα το δείτε και σε λίγο, δεν πάγωσε. Έχει πάρα πολύ καλό κλώτσμα γιατί είναι ελαφρύ. Είναι επίσης πλεονέκτημα ότι είναι ελαφρύ, ότι δεν μας κουράζει το παιχνίδι. Το μόνο αρνητικό είναι ότι η γεμιστήρα παίρνει μόνο 30 μπιλάκια, άρα πρέπει να κουβαλάμε πολλές γεμιστήρες που ανεβάζουν το κόστος. Και να πούμε ότι το όπλο αγοράστηκε από το Taiwan Gun με 178 ευρώ σε προσφορά. Κανονική τιμή είναι περίπου 240 ευρώ. Η κάθε γεμιστήρα κοστίζει περίπου 30 με 35 ευρώ ανάλογα στην αγορά. Τα παρελκόμενα από εκεί και πέρα είναι συμβατό με το RATEC, το nozzle που βγάζει RATEC, το οποίο κοστίζει περίπου 85 ευρώ. Επίσης, αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε το nozzle επειδή είναι πολύ καλό, μπορούμε να βάλουμε το N-Pass μόνο, το οποίο κοστίζει 20 με 25 ευρώ αναλόγως από την αγορά. Μπορούμε να αλλάξουμε την κάνη. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που βγάζουν κάνες είναι η RATEC που βγάζει 601, έχουμε τις Angry Gun που βγάζουν 603 και επίσης υπάρχουν και PDI Raven. Όπως επίσης και άλλες συμβατές κάνες, οι οποίες όμως πρέπει να το ψάξουμε καλά αν ταιριάζουν για G39. Το hop-up ρυθμίζεται τραβώντας πίσω το κλίστρο. Υπάρχει μια ειδική ροδέλα στο επάνω μέρος. Για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε, θα πρέπει να βάλουμε ένα ειδικό κατσαβιδάκι λεπτό εδώ μέσα για να μπορούμε να γυρνάμε τη ροδέλα. Γενικά είναι πολύ ακριβία στο hop-up. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Η κάνη είναι εργοστασιακή 604-232 χιλιοστά. Και έχουμε ένα πολύ καλό βελληνικές περίπου στα 60 μέτρα εργοστασιακά. Να δούμε τώρα τη λειτουργία. Έχουμε τοποθετήσει τη γεμιστήρα. Η γεμιστήρα εξωτερικά είναι και αυτή πλαστική και εσωτερικά είναι μεταλλικό φυσικά. Η γεμιστήρα, όπως πάμε, παίρνει 30 μπύλες. Να ακούσουμε λίγο τώρα τη λειτουργία του χωρίς μπύλες μέσα. Τραβώντας πίσω το κλίστρο, επειδή είναι open bolt, όπως είπαμε, μένει πίσω γιατί δεν έχει μπύλες. Πατάμε τον αναστολέα. Και για να μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς μπύλες, κρατάμε τον αναστολέα. Για να το ακούσουμε λίγο. Όπως είπαμε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κλώτσμα. Να πούμε ότι τώρα δουλεύει με προπάνιο.
Στην Βόρεια Ελλάδα χρησιμοποιούμε κυρίως προπάνω γιατί τα υπόλοιπα αέρια δεν μπορούν να λειτουργήσουν τόσο χαμηλές θερμοκρασίες και να ακούσουμε και μια ρηπή σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα για να δούμε το G39 πώς πάει σε θερμοκρασίες χαμηλές. Αυτή τη στιγμή έχει το πολύ 2 βαθμούς Κελσίου και υπάρχει αρκετός αέρας. Έχουμε γεμίσει τη γεμιστήρα με προπάνιο για να το δοκιμάσουμε τώρα να δούμε πώς θα καταφέρνει το κρύο. Πρώτα πολύ. Δυνατή. Δεν φαίνεται να έχει τόσο, πάμε τώρα σε μια ρηπή. Στη ρηπή βλέπουμε ότι παγώνει λίγο. Είναι καλό στα αέρα να αφήνουμε ένα χρονικό διάστημα να ανακάμψει τον όζο για να συνεχίσουμε. Πάμε ξανά στο σέμι. Έχει πέσει. Και εδώ έχει τελειώσει.